Καλημέρα, καλή σεζόν να έχουμε. Δυστυχώς για τα σχολεία δεν ξεκινάει καλά το πρώτο κουδούνι λόγω των συγχωνεύσεων. Αλλά αν θέλετε ένα σχόλιο για όλα αυτά, ναι. Κοιτάξτε, τα κινητά όπως είπατε και εσείς πάντα απαγορεύονταν στο σχολείο. Αυτό που αλλάζει στην ουσία είναι ότι μπαίνουν ποινές. Και μάλιστα ακούσαμε τον Υπουργό εχθές να μιλάει κάπως και με στόμφο ότι πρέπει να μάθουν οι μαθητές ότι κάθε πράξη έχει και συνέπειες. Το οποίο γενικά δεν είναι, το θεωρούμε λάθος. Εμείς θέλουμε να βγάλουμε τα παιδιά μας να έχουν προσωπικότητα η οποία να αναλαμβάνει και τις ευθύνες τους και τις συνέπειες των πράξεών τους. Μόνο που όμως τα παιδιά δεν μαθαίνουν με διακηρύξεις, τα παιδιά μαθαίνουν δια του παραδείγματος. Και αν θέλω να κάνω ένα παραλληλισμό, αν ένα παιδί φάει μια μέρα αποβολή γιατί είχε το κινητό του στο σχολείο, πόσες μέρες αποβολή πρέπει να φάει ο Υπουργός, ο Δήμος, όταν πέφτουν οι σοβάδες στα κεφάλια των παιδιών μας? Γι' αυτό ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη? Πόσες μέρες αποβολή πρέπει να φάει ο Υπουργός, ο Δήμος, όταν σχολείο στη Φιλαδέλφια, όταν βρέχει, οι μαθητές κάνουν γέφυρα με τα θρανία για να φύγουν από το σχολείο? Επομένως, οι διακηρύξεις είναι σωστές, αλλά πρέπει να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους. Και μέχρι στιγμής αυτός που ακούμε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη του είναι οι μαθητές. Είπατε για τις φθορές και να πληρώνουν οι γονείς αυτά που καταστρέφουν τα παιδιά. Καταρχήν να πούμε ότι τα παιδιά δεν πάνε το πρωί στο σχολείο για να καταστρέψουν το σχολείο. Ένα αυτό. Γνωρίζετε όμως ότι οι γονείς ήδη πληρώνουμε όχι τις φθορές που μπορεί να κάνει ένα παιδί μέσα στο σχολείο, πληρώνουμε από την τσέπη μας και τις φυσιολογικές φθορές που έχει το σχολείο. Γιατί όταν ζητάμε να φτιαχτεί ένα τζάμι που έσπασε, κάνουν ένα και ένα μισή μήνα για να φτιάξουν ένα τζάμι. Και το τζάμι φτιάχνεται, όπως λέμε, ρεφενέ από τους γονείς της τάξης. Πέρσι στο Περιστέρι έπεσε παράθυρο σε σχολείο. Ευτυχώς ο μαθητής ήταν εκείνη την ώρα στον πίνακα και έλεγε μάθημα και δεν του έσπασε το κεφάλι. Γι' αυτό ποιος ανέλαβε τις ευθύνες του για να πούμε και στα παιδιά μας να αναλάβουν τις δικές τους? Είναι ένας παραλληλισμός που πρέπει να το σκεφτούμε. Ναι, μπαίνουν πολλά. Βέβαια, κοιτάξτε. Οι οποίοι είναι πολύ σοβαροί. Αυτά... Θα ήθελα να πω το εξής. Δεν διαφωνούμε με αυτό ότι τα κινητά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στην τάξη, για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Πάντως στην εκπαιδευτική κοινότητα αυτή τη στιγμή δεν την απασχολεί το κινητό. Αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχουν περίπου 1000 τμήματα πανελλαδικά τα οποία συγχωνεύονται. Θα είναι στην ίδια, σε μία τάξη 28 και 29 μαθητές στο γυμνάσιο και στο λύκειο και 25 μαθητές στο δημοτικό. Θα επανέλθουμε το σιάδος, κύριε Βλουκούνη. Μόλις ανοίξουν τα σχολεία, σας διευκολύνω τώρα με αυτό που σας λέω. Θα τα ξαναπούμε. Θα σας ξανάχουμε για να μπορέσουμε να επισημάνουμε τι θα γίνεται. Να μην ανοίξουν τα σχολεία έτσι και γι' αυτό. Γι' αυτό κάνουμε κινητοποιήσεις. Εχθές ήμασταν στην πρωτοβάθμια εδώ στη Δυτική Αθήνα, προχτές στη δευτεροβάθμια. Μάλιστα. Δεν θα μπορεί να γίνει μάθημα. Δεν θα διασπάει σας το κινητό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε μαθητή, πάρα πολύ. Αλλά υπόλοιποι... θα